και άκουσα φωνές. Ήμουν εδώ στο ταμείο και πλήρωνα και οι γυναίκες φούρνιζαν, φώναζαν, μπήκαμε στο μαγαζί και κοίταξα από το ταμείο, το τζάμι, και είδα έναν λιλά παντζέρο τετράπορτο να κάνει πισινή πίσω από το αυτοκίνητο τους τουριτάδες. Και όταν έκαμε πισινή μπροστά πίσω 2-3 φορές και κατάφερε τούτη σιντζάλα αυτοκίνητο να με, ο συνοδηγός βγήκε έξω και πρόταξε έναν όπλο και έπαιξε 2 φορές πάνω στο αυτοκίνητο των τουριτάδων. Εγώ ήμουν έπρεπε να τρέξω έξω να βοηθήσω και μάλιστα είχα αγοράσει ένα τσεκούρι που είχα στο χέρι και τρέξα έξω. Λίγαμε πιο δυνατά. Μόλις όμως είδα το όπλο, σταμάτησε. Φοβήθηκε, δεν είπες. Σταμάτησε. Το λοιπόν, όταν έβγαλε το όπλο, το λοιπόν. Σιγά σιγά αυτός έκανε πισίνη, ύστερα έφυγε, έκαμε αριστερά και έφυγε ανατολικά. Εδώ μπροστά από το αυτοκίνητο υπήρχε τραυματίας. Δεν τον είδα, είδα τη φάση μετά που άκουσα ότι χτυπήθηκε ο συνοδηγός. Ούτε τον είδα τον συνοδηγό, ούτε τη φάση που χτυπήθηκε. Εγώ είδα που έκαμε πίσω, βγήκε έξω και έκαμε πιο πυροβολισμό. Την ώρα των πυροβολισμών υπήρχε κόσμος αρκετός, έτσι εδώ. Ναι, ήταν ήδη όλοι τρομοκρατημένοι, μαζεμένοι μέσα και γύρω. Δεν ήταν κανένας γύρω από το αυτοκίνητο. Εντάξει. Αντώνης Νικολαίδης.